Αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη νίκη και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου πίστεως, τη νίκη της αληθείας εναντίον των αιρέσεων και του ψεύδους και μέσα από την εορτή της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων υψώνει την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως του μόνου σωτήρος του κόσμου, ο οποίος εδημιούργησε τον άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν αυτού, και του οποίου ανθρώπου η αξία και η θεοίδια διασώζεται μόνο με την κοινωνία του με τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, η οποία κοινωνία πραγματοποιείται εντός του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Αλλά ποια Εκκλησία? Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν υπάρχει Εκκλησία πέραν της Ορθοδόξου, η οποία διασώζει ακεραία και διαφυλάττει ατόφια την από το Θεό αποκεκαλυμμένη και δια των Αγίων Αποστόλων παραδεδομένη αλήθεια. Αυτό θα το ξαναπώ. Δεν υπάρχει Εκκλησία πέραν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία διασώζει ακεραία και διαφυλάττει ατόφια την από το Θεό αποκεκαλυμμένη και δια των Αγίων Αποστόλων παραδεδομένη αλήθεια. Είναι πανευτυχής παγκοσμίως όσοι ενστερνίζονται αυτή την αλήθεια και την από το Θεό παραδοθήσα πίστη και ζουν μέσα στο κλίμα της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Όμως θα ήθελα, αγαπητοί, να εστιάσω σήμερα στον ιδιαίτερο και ισχυρό σύνδεσμο, ο οποίος υφίσταται πέραν των 2000 ετών μεταξύ ελληνισμού και ορθοδοξίας, αφενός μεν για την αλήθεια και την ευγνωμοσύνη προς τον εν τριάδη προσκυνούμενον Θεόν ημών, αφετέρου δε προς εμπέδωσιν στο νου και στην καρδιά όλων, ότι αυτά τα μεγέθη, ο ελληνισμός δηλαδή και η ορθοδοξία, είναι θαυμαστός και γιατί όχι θαυματουργικός ενωμένα και συμπορεύονται μέσα από μια πορεία η οποία εγγίζει το μυστήριο. Αυτό δε θέλουν σήμερα πολλοί. Αυτή τη συμπόρευση δηλαδή του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, η οποία, επαναλαμβάνω, εγγίζει το μυστήριο. Η ένωση των δύο αυτών μεγεθών εδημιούργησε μια πραγματική κοσμογονία. Αυτή η μίξης και κράσης ανεγέννησε τον κόσμο ολόκληρον και δεν θα ήτο υπερβολή αν ελέγαμε ότι νοηματοδοτεί και σήμερα και θα νοηματοδοτεί και στη συνέχεια την πορεία του κόσμου. Αλλά προκειμένου να γνωρίσουμε εις βάθος το θέμα, πρέπει να έχουμε γνώση αυτών των δύο μεγεθών. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν γνωρίζουμε ούτε τι είναι ο ελληνισμός, αλλά ούτε τι είναι εν πολλής και η ορθοδοξία. Στο πρώτο ερώτημα απαντάμε. Ο ελληνισμός είναι ό,τι υψηλότερο, κατά τα ανθρώπινα μέτρα βεβαίως, παρήγαγε ο κόσμος. Και βέβαια αυτή η τοποθέτησή μας δεν συνιστά, ως θα έλεγαν την ΕΣ, ούτε ρατσισμών, ούτε εθνικισμών. Το να αγαπάς δηλαδή τον τόπο σου, το να μιλάς για την ιστορία και τις ρίζες σου, δεν είναι ούτε ρατσισμός, ούτε εθνικισμός. Είναι αλήθεια και τιμή στις ρίζες από τις οποίες προέρχεται κάποιος. Ο ελληνισμός, εύκολα διαπιστώνουμε από την ιστορική μελέτη ότι έχει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτον, είναι θεοκεντρικός.
Στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν υπάρχει αθεία. Αυτό είναι ένα σχήμα και ένα εφεύρημα τελευταίο και συνιστά ανοησία. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, που λέγει ότι η αθεία είναι αφροσύνη. Το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, το λέγει και το Πνεύμα του Θεού μέσα από τους ψαλμούς. «Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός». Αυτός ο θεοκεντρικός χαρακτήρας του ελληνισμού φαίνεται και από την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Πώς τους ονόμασε τους Αθηναίους, σε εκείνη την περίφημη, την περιλάλητη ομιλία στην Πνίκα. «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα, ως δισιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και ναών και βωμών, ενώ επεγέγραπτο το αγνώστο Θεό». Άλλη ιδιότητα του ελληνισμού είναι ο ανθρωπισμός, η καταξίωση δηλαδή του ανθρώπου. Θυμηθείτε εκείνο το «ως χαρί εν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή». Πόσο ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος. Έχουν κατανοήσει οι Έλληνες, παρότι ζουν μέσα στην ειδωλολατρία, ότι ο άνθρωπος είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μοναδικό. Τρίτον, η αγάπη για την αλήθεια, η αναζήτηση της αλήθειας. Η φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα τι είναι? Είναι η αγάπη για τη σοφία. Είναι η αναζήτηση της αληθινής σοφίας και της αλήθειας. Όμως, η αλήθεια αποκαλύπτεται από το Θεό, ο οποίος λέγει ότι η αλήθεια δεν είναι ιδέα, όπως πίστευαν στην αρχαία Ελλάδα, αλλά η αλήθεια είναι πρόσωπο. Λέγει ο Κύριος, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Τρίτον, είναι κοινωνικότης. Το αληθεύειν έλεγαν εστί κοινωνήν. Είναι κατάφαση της ετερότητος από την απότατη αρχαιότητα. Αυτή η κοινωνικότητα φαίνεται στον ελληνισμό από δύο λέξεις, φιλία και φιλότης. Δεν ήξεραν όμως την αγάπη. Ο πρώτος που είπε περί αγάπης, ο πρώτος που μίλησε για την αγάπη είναι η ίδια η σαρκωμένη αγάπη. Δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ δεν πρόκειται για μια αφηρημένη έννοια και σκέψη και ιδέα, αλλά πρόκειται για τον ίδιο το Θεό, για τον οποίο ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης είπε «Ο Θεός αγάπη εστί». Τώρα τα περί της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία είναι η αποκάλυψη του Θεού. Ο χριστιανισμός στην αυθεντική του έκφραση είναι γεγονός θεανθρώπινο και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να ορίσει την Ορθοδοξία, γιατί την περιορίζει σε ορισμούς. Συμβατικά μόνο πλησιάζομαι το μέγα αυτό μυστήριο μέσα από το οποίο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, ως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, για να θεώσει τον άνθρωπο και να ανακαινήσει τον σύμπαντα κόσμον. Μέσα λοιπόν από την ιστορική πορεία αναδύεται και φαίνεται όχι απλώς η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού ως Ορθοδοξίας, αλλά και η υπέρβαση του ελληνισμού. Η Εκκλησία του Δήμου κυρίαρχο λόγο η νομική απαρτία, αλλά η του Θεού παρουσία, η οποία μέσα από τα μυστήρια ενώνει τα μέλη και αυθαρτοποιεί και τα αγιάζει. Μάλιστα, ο ελληνισμός κατησχύει με την ελληνική γλώσσα, την ελληνική παιδεία, τον ζήλο και τον ενθουσιασμό στοιχεία, τα οποία ενσωματώνονται στην Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων, θυμηθείτε Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος, και οι άλλοι πατέρες, οι οποίοι χρησιμοποιούν άριστα αυτά τα στοιχεία
κάνοντας την ελληνική σκέψη και φιλοσοφία όχημα για την διάδοση της αληθούς πίστεως και θεολογίας. Ο ελληνισμός οδηγήθηκε στον καινούριο άνθρωπο, στην καινούρια κτήση, ιδού τα αρχαία παρήλθεν, γέγονε τα πάντα κενά. Πέρασε από τον καλόν καγαθόν άνθρωπο, μας μαθαίνανε στο σχολείο, ο άνθρωπος ο καλός και αγαθός. Περάσαμε λοιπόν από αυτό στον θεούμενο άνθρωπο, στον Άγιο άνθρωπο. Η συμμετοχή των πιστών στο Κυριακό σώμα, στην Εκκλησία δηλαδή, είναι υπεράνω γλώσσης, φιλής και εθνικότητος. Στη Θεία Λειτουργία ενωνόμαστε όλοι ως μέλη της Εκκλησίας όπου και αν ευρισκόμεθα. Οι Άγιοι μας είναι υπερήφανοι για την ελληνική παιδεία και την ελληνική καταγωγή τους πολλάκης. Οι μεγάλοι πατέρες είναι συνεχιστές της σκέψεως των αρχαίων, την οποία όμως σκέψη φωτίζουν, ανακαινίζουν, παροντοποιούν και την μεταλλάσσουν προς αγιασμόν. Η λατρεία γίνεται στη γλώσσα μας, στην ωραία ελληνική γλώσσα την οποία εμείς καταστρέψαμε και η οποία διασώζεται, κρατήστε το αυτό που σας λέγω, η γλώσσα μας διασώθηκε και στα χρόνια της σκλαβιάς και τώρα η γλώσσα μας διασώζεται μόνο από την Εκκλησία. Η ελληνικότητα συμπορεύεται με την Ορθοδοξία και σώζεται μέσα από την Ορθοδοξία. Αυτό ως απάντηση ιστορικώς τεκμηριωμένη προς όλους όσοι ισχυρίζονται εν εσχάτης της αίτεση και της καιρής περί του αντιθέτου. Σήμερα όμως αντιμετωπίζομαι ως Έλληνες δύο κινδύνους, οι οποίοι φιλοδοξούν πλην ματέως να διαλύσουν αυτή την ενότητα των δύο αυτών μεγεθών και στοιχείων. Ο πρώτος κίνδυνος έρχεται από το παρελθόν. Ό,τι έμεινε πίσω, ως άχρηστο, ως γυμνό, ως τετραχυλισμένο, ο παγανισμός δηλαδή και η ειδωλολατρία προσπαθεί να έλθει στην επιφάνεια. Όλα αυτά δυστυχώς υποκινούνται και από ξένα κέντρα, από ομάδες που κατευθύνονται από ανεξέλεγκτα συμφέροντα και από τον δυτικό αποκρυφισμό. Αφού η χώρα μας έχει γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι πνευματικά, εντός των τυχών ελάχιστοι λαμβάνουν υπόψη τους τις συνταγματικές επιταγές και ολίγοι τις εφαρμόζουν, ακόμη και εκ των κατά καιρούς κυβερνώντων την Ελλάδα. Ελάχιστοι σέβονται την ιστορική αλήθεια ότι από τότε που αυτός ο λαός, αυτή η χώρα στάθηκε στα πόδια της, από τότε που λευτερώθηκε και ανέπνευσε, από τότε στα συντάγματά της υπάρχει μετωπίδα, ουχή βεβαίως τυχαία, η οποία λέγει εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος. Αυτό τους ενοχλεί. Ο δεύτερος κίνδυνος προέρχεται, θα έλεγα, από το μέλλον. Πρόκειται για τη λεγόμενη νέα εποχή, η οποία θέλει να επιβάλλει την παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για επιβολή ενός οχήματος παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας που δεν κινείται μόνο στο χώρο της οικονομίας αλλά και της αλλοιώσεως του πολιτισμού και της αξίας, ο οποίος πολιτισμός διασώζεται μόνο μέσα από πνευματικά σχήματα και κοινωνικές συνθέσεις. Εμείς ως Έλληνες Ορθόδοξοι έχουμε συνηθίσει να ζούμε κοινωνικά και με τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία, άλλη γλώσσα, άλλο πολιτισμό. Αγαπάμε όλους τους άλλους. Προσέξτε το αυτό.
γιατί εδώ πάνε να μας τα μπερδέψουν λίγο. Να αγαπάμε όλους τους άλλους, τους αγαπάμε όλους τους άλλους, με ό,τι εκείνοι πιστεύουν. Αλλά όμως, ουδέποτε προδίδομαι την πίστη μας, ουδέποτε αφιστάμεθα τις παραδόσεώς μας, ουδέποτε αρνούμεθα την πνευματική μας οντότητα και την ελληνορθόδοξη ταυτότητά μας, διατηρούνται στο ακριβό προνόμιο να είμαστε πρόσωπα ελεύθερα και αδούλωτα, όπως μας έπλασε ο Θεός. Αυτό είναι η φυσική κατάσταση. Το αφύσικο είναι αυτό που θέλουν να κάνουν, που θέλουν να μας εντάξουν στα πλαίσια που κατασκευάζονται από παγκόσμια κέντρα, που θέλουν να σου ελέγξουν τη σκέψη και να σε πολτοποιήσουν πνευματικά, να σου αφαιρέσουν το πνευματικό DNA, να σε κάνουν από πρόσωπο, από άνθρωπο, να σε κάνουν άτομο με απλή βιολογική ύπαρξη, να σε κάνουν ουσιαστικά να μη ζεις. Σε όλα αυτά, ποια είναι άραγε η άμυνά μας? Η απάντηση είναι μία. Η μόνη σωτήρια κυβωτός για μας είναι το εκκλησιαστικό, το ορθόδοξο σώμα. Αυτό φαίνεται και στο χώρο του οικουμενικού ελληνισμού. Η Εκκλησία μέσα στη χωάνη των λαών και των ποικίλων πολιτισμών, εκεί μακριά στην ομογένεια, μακριά από την Μητροπολιτική Ελλάδα, διασώζει το πνεύμα, τη γλώσσα, την παράδοση, τον πολιτισμό, την ταυτότητα. Και ένα ερώτημα τελευταίο. Αν στην πολυόνιμη δουλεία μας δεν είχαμε την κυβωτό της Ορθοδοξίας μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, θα είχαμε άραγε υπόσταση τώρα ως έθνος και ως λαός, ή θα μας είχαν καταπιεί τα κύματα? Η απάντηση είναι μία. Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη Εκκλησία έσωσε τον τρόπο της υπάρξεώς μας, έσωσε το φρόνημά μας, έσωσε τον πολιτισμό μας. Μέσα από αυτή την κυβωτό της Αγίας Ορθοδόξου ημών πίστεως θα σώσουμε και πάλι την ταυτότητά μας. Μέσα από αυτή τη σχέση Θεός-άνθρωπος και άνθρωπος-συνάνθρωπος θα διασώσουμε το κύρος μας ως δημιουργήματα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, και ως Ορθόδοξοι Έλληνες θα διατηρήσουμε την πορεία μας σταθερή μέχρι τον τελικό προορισμό μας, που είναι ο αγιασμός και η σωτηρία μας. Αμήν.